Μια διαφορετική περιπέτεια για αυτόν τον ψαροτουφεκά στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας μεγάλος ροφός τον πλησιάζει, αρχίζει κυκλωτικές κινήσεις και διεκδικεί το θύραμα, ένα ψάρι που κρέμεται στο καμάκι. Ο ροφός εφορμά, αρπάζει πρώτα το βατραχοπέδιλο του δίτη που κάνει πίσω τρομαγμένος και αφήνει το ψαροτούφεκο. Το μεγάλο ψάρι αρπάζει τη λία μαζί με το ψαροτούφεκο. Το καμάκι τρύπησε τα χείλη του ροφού, οι δίτες κατάφεραν να πάρουν πίσω το ψαροτούφεκο μόνο, ενώ ο ροφός, ελαφρά τραυματισμένος, ξέφυγε με το στομάχι γεμάτο. Σε εντελώς άλλο κλίμα ήταν η γνωριμία που έκαναν δύο σέρφερ με μια φώκια στις βορειοανατολικές ακτές της Αγγλίας. Η παιχνιδιάρα φώκια ανέβηκε πάνω στη σανίδα του ενός, μετά δοκίμασε τη σανίδα του άλλου, λες και ήθελε να τους μιμηθεί, να ισορροπήσει και να ταξιδέψει πάνω στα κύματα. Έμεινε μαζί τους μία ώρα, ενώ οι δύο νεαροί απαθανάτησαν σε βίντεο τη σπάνια εμπειρία τους και το ανέβασαν στο διαδίκτυο για να τη μοιραστούν με όλο τον κόσμο. Στον κόλπο του Μεξικού, δύο Αμερικανοί ψαράδες έπιασαν αυτόν τον καρχαρία τίγρη μήκους 4 μέτρων. Ο καρχαρίας πιάστηκε σε μεγάλο αγκίστρι και οι ψαράδες λένε ότι πάλεψαν επί 8 ώρες μέχρι να καταφέρουν να τον βγάλουν σε μια ακτή του Τέξας. Το μεγάλο στόμα και τα κοφτερά δόντια του προκάλεσαν ένα τριχύλα σε πολλούς. Οι ντόπιοι λένε ότι έχουν αδειευτεί κι άλλες φορές τη ρία της θάλασσας σε αυτή την περιοχή. Πριν από 20 χρόνια είχαν ψαρέψει ένα μεγαλύτερο καρχαρία μήκους σχεδόν 5 μέτρων.